Ευλογείτε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε με πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη αυτό το διάστημα και δεν ξέρουμε τι να φάμε. Και λέμε συνέχεια τι να φάμε με τόση ζέστη και δεν μαγειρεύω και να μην ανάβω φωτιές και χίλια δυο. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν ένα ωραίο θρεπτικό νόστιμο καλοκαιρινό σπανακόριζο με άρωμα ούζου, δηλαδή άρωμα από αυτό εδώ που είναι η ρίζα από το Μάραθο και λέγεται Φινόκιο. Δοκιμάστε το, όσοι δεν το χρησιμοποιείτε στη μαγειρική σας, δοκιμάστε το, δίνει μια άλλη γεύση. Μια καλοκαιρινή γεύση, μια δροσάτη γεύση. Δοκιμάστε το λοιπόν να φτιάξουμε ένα ωραίο λεμονάτο και μυρωδάτο σπανακόριζο. Σπανάκι έχουμε, φρέσκα κρεμμύδια έχουμε, ξερά κρεμμύδια έχουμε, άνηθο έχουμε, λίγο σκορδάκι έχουμε, ριζάκι έχουμε και πάμε να φτιάξουμε το φαγητό μας. Έχω ανάψει εδώ την κατσαρόλα μου. Ρίχνω το λαδάκι μου. Και θα τσιγαρίσω σε χαμηλή φωτιά. Το ξερό κρεμμύδι, χοντροκομμένο και το φρέσκο κρεμμυδάκι μαζί. Το μυστικό λοιπόν στη μοναστηριακή κουζίνα είναι το τσιγάρισμα. Το τσιγάρισμα θέλει να είναι αργό, σε πολύ σιγανή φωτιά, για να μελώσει το κρεμμύδι, να γλυκαίνει το φαγητό και να δίνει τα αρώματα έτσι όπως πρέπει. Ανακατεύουμε λιγάκι και τα πίνουμε έτσι. Πάμε να σας πω λοιπόν δύο πράγματα που θέλω να σας πω. Διαβάζω στα σχόλια και μου γράφετε πολύ γιατί ασχολούμαι με την κουζίνα. Το κανάλι αυτό, το ξαναλέω και το ξαναλέω, είναι ένα κανάλι μαγειρικής. Αφορά μόνο στη μαγειρική. Το ότι μαγειρεύω, το ότι βλέπετε βιντεάκια δεν σημαίνει ότι κάνω μόνο αυτό. Οτιδήποτε από τα εκκλησιαστικά θέλετε, υπάρχει το κανάλι Άγιος Παρθένιος, το κανάλι Άγιος Παρθένιος που μπορείτε να βρείτε τα πάντα εκεί μέσα και τις λειτουργίες μας και τις ομιλίες μου και όλα. Εδώ όμως είμαστε για να μαγειρεύουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, μην τα μπερδεύουμε. Επίσης, με φάγατε και να σας το πω, ήρθα στο TikTok, δεν το ξέρω. Θα το μάθω σιγά σιγά να το χειρίζομαι. Δεν το ξέρω καλά, όμως ελάτε και εκεί πέρα να γίνουμε πολύ και εκεί να φτιάχνουμε τα σύντομα βιντεάκια μας, να κάνουμε τις πιο γρήγορες συνταγές και να κάνουμε και ζωντανές συνδέσεις, να μπορούμε να έχουμε άμεση επικοινωνία. Ακούτε τσιτσιρίζει το κρεμμυδάκι. Να δούμε αν είναι έτοιμο για να βάλουμε και το σπανάκι μας. Είναι ένα καλοκαιρινά φαγητό από σπανακόριζο, ένα ωραίο φαγητό. Ένα δυναμωτικό φαγητό. Αυτό είναι που σας λέω σιγά σιγά. Βλέπετε, δεν έχει αλλοιωθεί το φρέσκο κρεμμυδάκι. Έχει αρχίσει και τσιγαρίζεται, αλλά δεν έχει αλλοιωθεί. Έχει βγάλει λοιπόν ό,τι χρειάζεται να ρίξουμε και το σπανάκι μας. Θα ρίξουμε και το σπανάκι μας. Σπανάκι λοιπόν έχει απορροφήσει, είναι ένα φυτό το οποίο κατά τη διάρκεια που μεγαλώνει απορροφά πάρα πολύ νερό, οπότε και θα βγάλει πολύ νερό, να ξέρετε, το σπανάκι. Θα βγάλει λοιπόν πολλά υγρά, οπότε θα το βάλουμε εδώ στην κατσαρόλα μας. Δεν θα το πειράξετε, μην φοβηθείτε, δεν θα καεί, δεν πρόκειται να καεί, θα το βάλετε έτσι και αυτό θα βγάλει σιγά σιγά μόνο του, θα του δείτε, δεν θα το ανακατέψω καθόλου. Το βάζω έτσι μέσα στην κατσαρόλα. Βλέπετε πόσο έχει περάσει την κατσαρόλα, το βλέπετε, έτσι. Και επίσης βλέπετε το νερό εδώ, από το πλύσιμο, είναι πράσινο. Άρα λοιπόν έχει φύγει η βρωμιά και έχει μείνει μόνο το ζουμάκι από το σπανάκι. Έτσι λοιπόν πρέπει να βλέπουμε τα φόρτα, ξυδάκι, να τα αφήνουμε λίγο να φεύγουν τα μικρόβια για να μπορούμε να είμαστε καθαροί και να έρθουμε την υγεία. Ωστόσο πάμε να φτιάξουμε και το φινόκιο. Το φινόκιο λοιπόν είναι η ρίζα από το Μάραθο. Ο Μάραθος είναι πολύ αγαπημένο λαχανικό και τώρα στο TikTok θα σας δείξω και ένα ωραίο σαγανάκι με φινόκιο και παστούρμα. Μπορείτε να το φανταστείτε, εκπληκτικό θα γίνει. Θα πάρουμε λοιπόν τον τρίφτη και θα το κάνουμε σε φέτος όπως κάνουμε το λάχανο. Έτσι θα το κόψουμε, δείτε, και θα γίνει ό,τι πρέπει και ό,τι χρειάζεται για να το βάλουμε μέσα στο φαγητό μας. Δεν θέλουμε πολύ γιατί
θα πικρίσει. Θέλουμε τόσο, ούτως ώστε να δώσει το άρωμα από το ούζο. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, και αφού έχουμε εδώ τον τρίφτη μας, για να μην κάνουμε περιττές κινήσεις, πάμε να ξύσουμε και λίγο λεμονάκι που θα το χρειαστούμε. Πριν τα στύψουμε, θα τα ξύσουμε. Ωραία λεμόνια μου έφεραν τα παιδιά μου. Φρέσκα και ακέρωτα. Οπότε τα πλύναμε και κατευθείαν τα τρίβουμε. Φανταστείτε τώρα το φαγητό με αυτό το άρωμα εδώ. Μισό ούζο και μισό λεμόνι. Φανταστείτε τι γεύση μπορεί να δώσει το φαγητό μας. Και έχουμε και τον άνηθο εδώ, το οποίο είναι λίγο τόσο ώστε να πάρουμε τη γεύση από τον άνηθο, να μην υπερκαλύψει τα υπόλοιπα, και θα τα σμίξουμε όλα μαζί. Για πάμε να ανακατέψουμε το σπανάκι, να δούμε τι κάνουμε και σε ποιο σημείο είμαστε. Βλέποντας όσο περνάει η ώρα, κατεβαίνει αυτό. Ήταν πάνω-πάνω στην κατσαρόλα και τώρα κατεβαίνει. Ας του κάνουμε και μια γυροβολιά και σιγά-σιγά θα έρθει μόνο του και θα φτάσει εκεί που πρέπει. Εγώ προτείνω το σπανάκι να μην ψήνεται πολύ, να μην το κάνετε νιανιά. Να μην χάνει λοιπόν την αξία του το σπανάκι. Οπότε μόλις κάτσει το σπανάκι στην κατσαρόλα, εκεί θα προσθέσουμε το ρύζι μας και λίγο-λίγο το νερό. Και όσο χρειάζεται για να βράσει το ρύζι, άλλο τόσο και το σπανάκι να είναι σε μια καλή κατάσταση, ούτως ώστε να μην έχει αλλοιωθεί. Θα πάρουμε το σκόρδο μας, θα πάρουμε και το ρύζι. Το σκόρδο είδατε δεν το καψάλισα, γιατί δεν θέλουμε να πάρει καθόλου καψαλισμένη γεύση. Το θέλουμε ζωντανό μέσα στο φαγητό, γι' αυτό και το έχω κόψει σε φέτες. Ούτε το ψιλοκόβουμε ούτε το λιώνουμε. Γιατί δεν θέλουμε να μυρίσει και να γίνει σκορδάτο το σπανακόριζο. Έχουμε άλλο σπανακόριζο σκορδάτο. Αυτό θέλουμε να πάρει τις ιδιότητες και τη μυρωδιά τόσο όσο. Το ρύζι το έχουμε πλύνει καλά. Και πάμε να ρίξουμε και το ρύζι. Μιχάκι ρύζι προτιμώ και προτείνω. Βγαίνει ωραίο, σπυρωτό. Δεν λασπώνει, άμα το φτιάξουμε σωστά. Και είναι μια ωραία εναλλακτική λύση. Αλλιώς αν έχετε ρύζι για το ριζότο, ακόμα καλύτερα. Πάμε να ρίξουμε το λίγο νεράκι. Και σιγά σιγά θα πάρει τη βράση του. Θα να το πιπερώσω. Αλατάκι. Και τέρμα. Αφήστε το σιγά σιγά να βράσει. Μόλις πίνει το λιμάκι του θα προσθέτετε λίγο ακόμα. Και αυτό θα γίνεται μέχρι που να βράσει το ρύζι μας. Ωστόσο να σας πω, άνθρωπε αγάπα και εσείς είστε ένα. Άνθρωπε αγάπα λοιπόν σημαίνει η βοήθεια που δίνουμε στους συνανθρώπους μας. Το να αγαπάμε τους ανθρώπους είναι αυτονόητο. Το να μπορούμε να κάνουμε για αυτούς όμως κάτι δεν είναι αυτονόητο. Και πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να νιώσουμε καλά με την ψυχή μας. Πρέπει να τα βρούμε με τον εαυτό μας και να μπορούμε να προσφέρουμε. Να μπορούμε να δίνουμε αγάπη. Να μπορούμε να δίνουμε ένα πιάτο φαγητό. Γιατί εμείς το έχουμε. Αλλά κάποιοι δυστυχώς για χίλιους δυο λόγους δεν το έχουν και εμείς είμαστε εδώ να καλύψουμε όσες περισσότερες ανάγκες μπορούμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλω τη στήριξή σας. Άνθρωποι αγάπη, από κάτω υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες που μπορείτε να βοηθήσετε, με τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε. Επίσης το τηλέφωνο είναι 6989 460 989. Καλέστε με και θα τα πούμε όλα εκεί. Επίσης, ελάτε να γίνουμε φίλοι στο TikTok. Εκεί ακολουθήστε με, εκεί θα κάνω ζωντανή τη μαγειρική και θα είναι άμεση η επικοινωνία μας. Ακολουθήστε με στο TikTok και από εδώ θα έχω και τα βιντεάκια. Το TikTok Πατέρας Παρθένιος, όπως τα ξέρετε. Βλέπετε τώρα, δεν το έχω ανακατέψει καθόλου, δεν το έχω πειράξει καθόλου. Είναι με το ζουμάκι που του βάλαμε, μετρημένο σωστά, ωραίο. 1:3 είναι η αναλογία, ένα μέρος ρύζι, 3 μέρη νερό, ισόποσα. Δηλαδή, αν βάλετε μία κούπα ρύζι, θα βάλετε 3 κούπες νερό ανάλογα. Και εδώ πέρα κοιτάξτε πως έχει βγει μέχρι και το χρώμα από το σπανάκι
έχει κρατηθεί και βλέπετε αυτό το πρασινοπό, το ζωντανό. Δεν βλέπετε να έχει μαυρίσει το σπανάκι, βλέπετε τα κρεμμυδάκια μέσα, βλέπετε ακόμα και τα λευκά τα κρεμμύδια φαίνονται εδώ. Αυτό είναι λοιπόν η μαγειρική θέλει αγάπη και φροντίδα. Πάμε να ρίξουμε και τον άνηθο. Τον άνηθο το ρίχνουμε πρώτο να φύγει όλο το άρωμα, να πιει το άρωμά του λοιπόν το σπανακόζιο. Να χαιρετήσουμε και το τρένο, πάει στη Θεσσαλονίκη τώρα, είναι η ώρα νομίζω. Να ρίξουμε λοιπόν τον άνηθο. Να κάνουμε τα σηκωτικά. Έτσι. Φαγητό μας. Είναι έτοιμο. Είδατε το ρυζάκι μας. Δείτε πώς το γνωστό. Άλλα μυρωδικά, το λεμονάκι και το φινόκιο που θα αποζηλώσει το φαγητό μας. Θα ανακατέψουμε και θα το σβήσουμε και θα δείτε τι ωραίο που έγινε. Εδώ τώρα λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε μία κουταλιά βούτυρο για να πάρει αυτή την ωραία υφή το ρύζι μας και να γίνει σαν ριζότο. Καλό είναι λοιπόν και μία κουταλιά βούτυρο. Όταν νηστεύουμε δεν βάζουμε το βούτυρο. Και σας έχω δείξει και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αλάδωτο και θα στύψουμε και τα λεμονάκια μας. Να στύψουμε λεμονάκι. Έπεσε ακριβώς πατήσια, θα τα βγάλουμε, δεν πειράζει. Λεμονάκι τώρα αναλόγως όσο... Και είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε. Δείτε πόσο φωτεινό έχει γίνει. Πόσο νόστιμο, δεν μπορώ να σας περιγράψω την ερμηνεία, μπορώ να σας περιγράψω αυτό που βλέπω. Θα πάρω το πιάτο μου. Θα σερβίρω μία κουταλιά τώρα για να σας δείξω. Δείτε τι ωραίο που έχει γίνει το πιάτο μου. Δείτε νοστιμιά. Όλα είναι μέσα και όλα είναι ζωντανά και φαίνονται. Είναι ζωντανό το σπανάκι μας, φαίνεται από το χρώμα του ότι είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό το κρεμμυδάκι, δείτε τα κρεμμυδάκια εδώ, πλησίασε πάτερ. Δείτε τα κρεμμυδάκια του εδώ, είναι ζωντανά, να τα ακόμα και το ξερό κρεμμυδί φαίνεται. Και πεντανόστιμο μόσχο μυρωδάτο, λεμονάτο και ούζο που μυρίζει ο μάραθος. Τι να σας πω. Νομίζω ότι θα κάτσω να το φάω και θα τα πούμε σε λίγο. Αυτά για σήμερα. Φτιάξτε λοιπόν αυτό το νόστιμο σπανακόριζο, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Θα θυμηθείτε τι σας λέω. Ελάτε και κοντά μου, ελάτε εδώ να μαγειρέψουμε μαζί, ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να σας δω. Στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Παρθενίου, Βιωσίων 301 Β, στην Αθήνα, στα κάτω Πατήσια, στο κέντρο της Αθήνας. Έχει πάρα πολλές συγκοινωνίες. Μπείτε στο ίντερνετ να το βρείτε. Ιερό προσκύνημα Αγίου Παρθενίου. 6989 460 989 και από κάτω στα σχόλια οι λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Επίσης, ακολουθήστε με στο TikTok. Να γίνουμε φίλοι και να κάνουμε ζωντανές συνδέσεις και ζωντανές μαγειρικές. Να έχουμε αυτή την άμεση επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι. Και μην ξεχνάτε το Θεό. Το Θεό κοντά μας και δεν φοβόμαστε τίποτα.